Παιδεία και θρησκευμάτων. Ναι. Και ο χθεσινός που είχαμε εδώ του πολιτισμού, υπουργός αναπληρωτής του είναι. Ναι, έτσι. Ναι. Ωραία. Και θρησκευμάτων. Και στην Αγία Βαρβάρα είστε υπεύθυνος δηλαδή. Όχι ακριβώς. Ναι. Όχι ακριβώς. Λοιπόν, αφού είσαστε μεταξύ... και θρησκευμάτων, δεν μας λέτε για την Αγία Βαρβάρα για τη συζήτηση που έχει γίνει. Είναι ο Αρχιεπίσκοπος εκεί τώρα και τον περιμένουμε κάποια στιγμή να μπει να προσκυνήσει. Είσαστε υπέρ του να πηγαίνουν στα νοσοκομεία, τα βρύψανα και αυτά. Προσωπικά όχι. Προσωπικά είμαι, δεν είμαι υπέρ. Αλλά είναι πράγματα της Εκκλησίας τα οποία δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος. Η Εκκλησία έχει το δικό της, ας πούμε, τυπικό, τη δικιά της διαδικασία. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά το κράτος θα το συνοδεύσει και ο Υπουργός όμως. Αλλά σε ό,τι με αφορά προσωπικά, διαφωνώ. Ναι, σαφέστατο. Λοιπόν, αναμένεται εκεί πέρα σε λίγο κύριε, ο Αρχιεπίσκοπος. Θα το δούμε και τα λοιπά. Μπορεί να πει κάτι. Να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Μπορείτε να μου να κάνω μια γενική παρατήρηση. Δεν έχω ακούσει ούτε έναν άνθρωπο που να μην λέει, αυτός ο Μπαλτάς λοιπόν είναι εξαιρετική προσωπικότητα, διανοούμενος, πολύ καλός δάσκαλος, αλλά κάτι δεν πάει καλά στην παιδεία, κάτι δεν κάνει καλά, έχει κάτι αιμονές, λέει, κάτι παλιομαρξιστικές, κάτι τέτοια πράγματα. Και σου λέει τώρα, έχουμε μια κρίση, προσπαθούμε να τις καπουλάρουμε σαν χώρα, ας πούμε, και αυτά, και το μόνο που ένιαξε τον Μπαλτά είναι να φέρει ένα νομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο είναι και αμφιλεγόμενο για πολλούς. Ναι. Κοιτάξτε. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Οι κατηγορίες ενάντια στο Υπουργείο και σε μένα, αν θέλετε, είναι ότι επιστρέφουμε τα πράγματα χρόνια πίσω, ότι επαναφέρουμε διατάξεις που έχουν εκπέσει, ότι χίλια πράγματα που έχουν σχέση με το παρελθόν. Δεν ισχύει κατά κανένα τρόπο αυτό. Αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι ακόμα, θα βγει στη διαβούλευση στις αρχές επόμενης εβδομάδας, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αντιμετωπίζει επίγοντα προβλήματα σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και έρευνας. Όπου προσπαθούμε να άρουμε κάποια εμπόδια που έχουν έτσι συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να ξαναξεκινήσουν τα πανεπιστήμια και στο πλαίσιο του ξαναξεκινήματος να μπορέσουμε να συζητήσουμε έτσι νυφάλια και επικοδομητικά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όλοι όσοι συγκεντρωθήκανε. Και προχθές εκεί στο Σπύρος Λούις και στην πλατεία Συντάγματος. Δεν ήταν λίγοι, ήταν 2-3 άνθρωποι. Και ήταν και σοβαροί άνθρωποι μέσα. Έτσι. Καμία αντίρρηση. Θέλω να πω ότι έχουν, ας πούμε, μια άλλη πολιτική από τις περί της παιδείας. Έχουν πολλόλογιο απόψεις και το κοινό τους είναι ότι διαφωνούν μαζί σας. Θα σας πω. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η προσπάθεια σε επίπεδο πολιτικό, όπως το θέτεται, είναι μια προσπάθεια η οποία προσπαθεί να διατηρήσει εκείνα τα σημεία του νομοθετικού πλέγματος που αφορά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, τα οποία ως ένα βαθμό κατέστρεψαν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτή είναι η πολιτική μου κρίση. Είναι ένα σύνολο νόμων. Μα εσείς κατηγορήσετε ότι επαναφέρετε πράγματα που. Αυτό λέω. Που δεν επαναφέρουμε. Να το δούμε συγκεκριμένα. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα να πούμε, σας κατηγορούν ή σας καταλογίζουν. Εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό, αλλά σας καταλογίζουν ότι μισείτε τους καλούς μαθητές, τους άριστους. Σας πω επ' αυτό. Διότι, η βασικότερη κατηγορία αυτή. Αυτή είναι η βασική. Ότι δεν δίνεις κίνητρα να είναι κάποιος καλός. Είναι εναντίον των αριστείων, των αρίστων. Αυτό είναι μια φράση η οποία λέχθηκε εν τη ρήμη του λόγου στις προγραμματικές δηλώσεις και έγινε σύνθημα. Το ανακαλέσατε δηλαδή αυτό το τάξη. Είναι μια φράση που λέγε την αριστεία ρετσινιά. Είναι υπερβολική φράση. Ήταν στη ρήμη του λόγου. Νομίζω ότι τις πρώτες μέρες και με στη Βουλή όλοι κατάλαβαν τι ήθελα να πω και να σας το εξηγήσω. Να διακρίνουμε το καλό σχολείο ως εξής. Καλό σχολείο είναι εκείνο όπου ο δάσκαλος έχει σωστές σχέσεις με τους μαθητές, όπου σωστές σχέσεις σημαίνει ότι ο δάσκαλος μπορεί να αναγνωρίσει σε κάθε μαθητή τα ταλέντα του, τις δεξιότητές του, να καταλάβει τα προβλήματά του από το οικογενειακό περιβάλλον και ούτω καθεξής, και στη βάση αυτή να βοηθήσει τους πιο αδύνατους μαθητές να γίνουν πιο δυνατοί. Ένα στοιχείο. Yeah. Και δεύτερο στοιχείο ότι αυτό το πλαίσιο δεν είναι ανταγωνιστικό μεταξύ των μαθητών. Το κύριο πρόβλημα είναι να λυθεί το πρόβλημα, είτε είναι άσκηση γεωμετρίας, είτε ερώτηση ιστορίας ή ό,τι νομίζουμε, και αφού λυθεί το πρόβλημα, να μπορέσουν αυτοί που το λύσανε να πάρουν τον αντίστοιχο βαθμό. Αλλά η διαδικασία λύσης του προβλήματος είναι συνεργατική και όχι ανταγωνιστική. Κύριε Μπαλτά, δεν είναι όμως, όπως ξέρετε πολύ καλά εσείς ως εκπαιδευτικός, δεν είναι μόνο το τι βαθμό θα πάρει στην άλγεβρα. Α, μπράβο. Είναι και το γενικό περιβάλλον. Α, μπράβο. Ακριβώς του σχολείου, αυτό εννοώ.
Και εδώ ερχόμαστε και στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία και εσείς λέει, τι θέλετε τώρα, να ισοπεδώσετε τα πάντα προς τα κάτω. Δηλαδή η μετριότητα που επικρατεί, ας πούμε, σε όλη την κοινωνία να γίνει και στα σχολεία. Αυτό για είναι σκουφαντία καθαρή, καθαρή σκουφαντία. Άρα κατά δεν ισχύει αυτό που είπατε, ότι η αριστεία είναι ρετσινιά. Προφανώς δεν είναι ρετσινιά η αριστεία, αν το πάρει σοβαρά και την κουβεντιάσει σοβαρά. Είναι ένα ρητορικό σχήμα, αν θέλετε, που ήθελε να δείξει ότι άλλο πράγμα ο ανταγωνισμός για το βαθμό, άλλο πράγμα λύνω το πρόβλημα συνεργατικά με τους συμμαθητές μου και στο βαθμό που έλυσα το πρόβλημα συνεργατικά με τους συμμαθητές μου, την άσκηση που μου έδωσε χθες ο δάσκαλος, επιβραβεύομαι για αυτή μου τη λύση. Εννοείται ότι τα σχολεία ή τα προγράμματα σπουδών, τα προγράμματα μαθητείας που καλλιεργούν ως ένα βαθμό τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές για να βγάλουν τον καλύτερο και τους πιέζουν πάντα προς τα πάνω. Αυτό ακριβώς εννοώ. Ότι έχουν ένα φασιστικό, ας πούμε. Φασιστικό είναι υπερβολικό, αλλά είναι μία διαδικασία ανταγωνισμού που αντί να βάλει τα παιδιά να σκεφτούν το πρόβλημα, να μορφωθούν επί του προβλήματος, να συνεργαστούν για τη λύση του προβλήματος, τα βάζει γιατί να ανταγωνίζουν. Γιατί η πίεση στο μαθητή, λέτε εσείς, ότι του αφαιρείται δυνατότητα να σκεφτεί, να λειτουργήσει και να αυτό, αλλά θεωρείτε ότι. Είναι το γνωστό το ότι έχει δίκιο σε αυτό, ότι το σύστημα όπως είναι έτσι σε κάνει παπαγαλάκι. Δεν τον ενδιαφέρει για τη γενικότερη ανάπτυξη. Η αριστεία δεν είναι παπαγαλάκι. Είναι πίεση προς τα πάνω. Είναι φρικτή πίεση προς τα πάνω. Αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία κοιτάνε να μάθουν να παίξουν ένα βιβλίο να πάρουν 20, ενώ δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Μα τα ρωτήσει την άλλη μέρα. Και αυτό ισχύει. Και άλλο η πίεση προς τα πάνω, και άλλο η χαρά ότι μορφώνομαι και μαθαίνω. Δηλαδή η ευχαρίστηση που νιώθει το παιδί αν έλυσε την άσκηση, αν απάντησε σωστά, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν αντιστοιχεί στην έννοια. Τώρα, φιλοσοφικό λίγο. Είναι. Ο μαθητής, ο καλός, ο Έλληνας, ανταγωνίζεται τον χαμηλότερο που είναι από κάτω ή τον Αμερικανό, τον Ιαπωνέζο και τον Γάλλο απέναντι για να προκόψει ως χώρα. Να σας πω, έχω διδάξει στην Αμερική, έχω διδάξει στην Τουρκία δίπλα ένα ολόκληρο εξάμηνο. Έχω μια εμπειρία φοιτητών από διάφορες χώρες. Οι δικοί μας φοιτητές και σε επίπεδο μέσων όρων και σε επίπεδο καλύτερων. Είναι απολύτως ανταγωνιστική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, διδάσκοντας σε καλά πανεπιστήμια στην Αμερική και βλέποντας τους φοιτητές ένα-έναν, οι δικοί μας δεν υστερούν σε τίποτα. Ναι. Αυτό όλο έχει συκοφαντηθεί την εποχή των προηγούμενων νόμων, των νόμων Διαμαντοπούλου, Αρβανιτόπουλου. Έχει συκοφαντηθεί όλη αυτή η καλά, εσείς τώρα από όλο αυτό το πράγμα της Διαμαντοπούλου και του Αρβανιτόπουλου κτλ. Το πρώτο πράγμα που πήγατε να κάνετε είναι τους παλιούς φοιτητές μου, τους επαναφέρετε. Κοιτάξτε, εδώ είναι. Φασαρία μεγάλη. Μεγάλος μύθος είναι εδώ. Δεν επαναφέρουμε τίποτα. Υπάρχουν κατάλογοι σε κάθε γραμματεία, όπως ξέρετε. Έτσι, στην γραμματεία αυτή, κάθε εξάμηνο ανανεώνεται η εγγραφή αυτή που γράφονται στα εξάμηνα. Κάποιοι δεν ανανεώνουν την εγγραφή τους. Ναι. Όταν περάσουν 2 χρόνια μετά την νόμιμη φίτηση, αν το πούμε έτσι, αυτοί μένουν ανενεργοί, δεν μετέχουν σε καμία παροχή του Πανεπιστημίου, συγγράμματα, σύντηση και ούτω καθεξής και απλώς υπάρχουν καταγεγραμμένοι σαν κατάλογο. Ναι. Αν αυτούς τους διαγράφαμε, θα χρειαζόταν ειδική διαπιστωτική πράξη για τον καθένα και άρα μια ατέρμον γραφειοκρατική διαδικασία για τους διοικητικούς που οι ίδιοι νόμοι τους έδιωξαν. Αδύνατο. Κανένα πανεπιστήμιο δεν προχώρησε τις διαγραφές πλην ενός, νομίζω. Άρα αυτό που κάνουμε είναι αφήστε τους καταλόγους ήσυχους και αν κάποιος θέλει να ενεργοποιήσει την εγγραφή του να μπορεί να το κάνει με ένα Υπουργέ, έτσι όμως θα αφαιρείς ένα κίνητρο στα παιδιά. Στα ξένα πανεπιστήμια στα οποία έχετε διδάξει, στα περισσότερα ξένα πανεπιστήμια, τι σημαίνει, ότι άμα δεν τα πας καλά τον ένα χρόνο, όχι τα δύο, έφυγες. Αυτό και είναι. Μάλιστα σε πανεπιστήμια που πληρώνουν και λεφτά. Και ναι, θεωρητικά ναι, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, ναι, ότι τα πανεπιστήμια θέλουν τα λεφτά. Θέλουν τον πελάτη. Άμα κοπεί σε 2 μαθήματα, σε 3, τα ξέρετε, έφυγες. Αυτό δείχνει ένα κίνητρο. Το παιδί μου, δηλαδή, όταν πάει στο πανεπιστήμιο εδώ και ξέρει ότι. Αλλάξει, έχει καιρό. 5 χρόνια, 7 χρόνια, 9 χρόνια. Δεν κάθεται κάτω να στρώσει τον κόλο του να βλέπει να τελειώνει. Στα ξένα πανεπιστήμια που λέτε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκολία και νόμιμο κατά κάποιο τρόπο στην όλη διαδικασία του Πανεπιστημίου ότι εγώ πάω και δηλώνω ότι θέλω να διακόψω τις σπουδές ένα χρόνο. Για ένα χρόνο, 2 χρόνια, ένα, 3 χρόνια, ένα χρόνο, όχι, είναι και περισσότερα σε άλλο. Άντε και 2. Και άρα, αλλά και το δηλώνω, υπάρχει και άλλο θέμα. Υπάρχει και άλλο θέμα. Αυτό είναι ήθος εκεί. Εδώ για ολόκληρες διαδικασίες χρόνων υπάρχει και άλλο ήθος θέμα. Δεν και άλλο καλλιεργήθηκε. Υπάρχει και άλλο θέμα. Δεν το λέτε. Ξέρετε ότι το γεγονός ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι αιώνιοι φοιτητές είναι λόγος
να αξιολογούνται τα ελληνικά πανεπιστήμια στον παγκόσμιο χάρτη των ανωτάτων εκπαιδευτικών διοργανώσεων χαμηλότερα. Διότι σου λέει αυτά τα πανεπιστήμια δεν έχουν κύκλο σπουδών. Και άρα δεν το βαθμολογούμε στο 9, στο 8, το πάμε στο 7,5, στο 6. Άρα αντιστοίχως πάει στα πτυχία αυτού που διαβάζει και το παίρνει. Είναι δύο θέματα εδώ. Το ένα θέμα είναι κύκλοι σπουδών. Το ένα θέμα κατά πόσο το πλήθος εγγεγραμμένων φοιτητών αντιστοιχεί στα κονδύλια, στα πόσα παίρνουν ως πιστώσεις στα διάφορα πανεπιστήμια. Ωραία, και τα εντάξει, λεφτά δεν κοστίζουν. Έτσι, λεφτά δεν κοστίζουν λεφτά και μπορεί πάρα πολύ εύκολα με μια τελείως απλή γραφειοκρατική διαδικασία το πλήθος των ενεργών φοιτητών με την έννοια των εγγεγραμμένων σε κάθε εξάμεινο είναι το κανονικό πλήθος το οποίο προσμετράει. Για μένα πάντως, συγχωρέστε με, δεν έχω καμία απολύτως γνώση του θέματος παρά μόνο ως πατέρας παιδιών, φοιτητών. Για μένα είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνετε. Και είναι υπέρ των παιδιών αυτό που λέω. Δεν είναι αδύο. Τίποτα. Αν δεν τους βάλεις να πειθαρχήσουν τα παιδιά των 20 χρονών, ας πούμε, πούνε, έχεις ένα χρόνο, δύο χρόνια για τα. Αλλιώς θα χρωστάνε μαθήματα από το πρώτο έτος. Όπως ξέρετε ότι γίνεται. Είναι λάθος αυτό. Εγώ με την κατηγορία πάντως ότι το πάτε να. Στους φοιτητοπατέρες κτλ. Δεν το δέχομαι. Γιατί. Τα άκουσα και αυτά. Προσωπικά δεν το δέχομαι. Δηλαδή να πάω μπαλτάς ή οποιοσδήποτε ο ΣΥΡΙΖΑ να ευνοήσει τους φοιτητοπατέρες που ήταν από το 80, ας πούμε. Οκ, okay, μου φαίνεται υπερβολή ως κατηγορία. Αλλά τώρα και αυτή η πρεμούρα, δηλαδή σόν και καλά να μην τυχόν και αυτό, δεν την κατάλαβε. Ποια πρεμούρα, όπως για αυτούς, για τους φοιτητές. Ναι, όπως δεν καταλαβαίνετε πολύ και το ότι επαναφέρεται αυτό το ότι να αναδεικνύουν τις διοικήσεις οι καταπληκτικές διοικήσεις. Να τελειώσουμε τις όνειες πρώτα. Δηλαδή, εκεί δεν κάνουμε απολύτως τίποτα με την έννοια δεν επαναφέρουμε κανέναν. Είναι εγγεγραμμένοι στα πανεπιστήμια με τον τρόπο που είναι, υπνώτοντες φοιτητές με στην θέση, με ένα απλό πάτημα κουμπίου κάποιος που δεν γιατί, μπόρεσε. Γιατί, κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το κίνητρο, του αφαιρείς ένα ψυχολογικό κίνητρο του παιδιού, να κάτσει να τελειώσει γρήγορα. Το αντίστροφο συμβαίνει. Αυτοί που δεν τελειώνουν γρήγορα για κάποιο πρόβλημα δεν τελειώνουν γρήγορα. Είτε δουλεύουν, είτε δεν μπορούν να συνεχίσουν. Να πάρουν ένα χρόνο. Να πάρουν ένα χρόνο. Ναι, όπως είπατε και εσείς στα ξένα πανεπιστήμια, γιατί πάντα εμείς πρέπει να κάνουμε διαφορετικά πράγματα από αυτά που γίνονται έξω. Δεν κάνουμε διαφορετικά. Αντιστοιχούμε τα πράγματα ή αφήνουμε τα πράγματα να αντιστοιχηθούν όπως αντιστοιχούνται στις τρέχουσες συνθήκες της κρίσης. Αυτή τη στιγμή οι οικογένειες βασανίζονται, παιδιά που είναι εγγεγραμμένα δεν μπορούν να πάνε στο πανεπιστήμιο ότι πρέπει να δουλεύουν εκείνες τις ώρες, είναι αναγκασμένοι να μην ξέρουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν και αυτό την κατάσταση που προϋπήρχε... Εντάξει, αλλά αυτό το αδρίσκες με το φοιτητού το 90 πια. Τώρα είναι μια κρίση 2-3 χρόνια, τελευταία χρόνια που πράγματι ο κόσμος δεν έχει να πει αυτό και μπορεί να δουλεύουν τα παιδιά ή να μην μπορούν να τους νοικιάσουν σπίτι να πάνε εκεί πέρα. Φοβάμαι πως έτσι όπως έχουμε μπλέξει θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρούνε τη δυνατότητα να ξαναπάνε. Τέλος πάντων. Αλλά ειδικά για αυτούς ίσως θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά νομίζω ότι η γενίκευση αφαιρεί κίνητρα. Εγώ το λέω, αλλά ως πατέρας, ως τίποτα άλλο. Να σας πω. Μακάρι τα παιδιά να μπορούσαν να τελειώσουν εγκαίρως, αλλά είναι μια δυσκολία αντικειμενική αυτή τη στιγμή. Σας το λέω ως καθηγητής. Έβλεπα παιδιά που μου λένε είμαι υποχρεωμένος να εγκαταλείψω για ένα διάστημα τις σπουδές μου διότι δεν μπορώ να αντεπεξέλθει οικονομικά η οικογένειά μου. Τι να τους πούμε. Διαγράφεσαι. Ένα άλλο θέμα που σας καταλογίζω τώρα με βάση τον νόμο αυτό είναι ότι εμποδίζεται τα ιδιωτικά σχολεία να κάνουν, δηλαδή τα ρίχνετε κάτω μια βαθμία γιατί τους εμποδίζεται να κάνουν εξωσχολικές δραστηριότητες. Γιατί για να τις κάνουν τους υποχρεώνεται, αν το έχω καταλάβει καλά, να προσλάβουν και άλλο προσωπικό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι με τα οικονομικά πλαίσια που υπάρχουν αυτό είναι αδύνατο και άρα τους ρίχνεται. Είναι άλλο οι εργασιακές σχέσεις, άλλο οι δυνατότητες των ιδιωτικών σχολείων. Δεν εμποδίζουμε σε τίποτα τα ιδιωτικά σχολεία να αναπτύξουν τις δραστηριότητες που θέλουν στη σχέση ιδιωτικού δικαίου που έχουμε τους εκπαιδευτικούς εκεί. Αυτό είναι καθαρό. Δεν τους εμποδίζετε, αλλά άμα τους βάζετε να προσλαμβάνουν και άλλους, δεν θα έχουν λεφτά. Ένα μεγάλο ιδιωτικό σχολείο, ας πούμε, λέει ότι αν εφαρμοστούν αυτά τα οποία λέτε εσείς, θέλει 5-6 εκατομμύρια το χρόνο παραπάνω. Νομίζω δεν έχει καταλάβει τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτό. Τι, εσείς δεν τους αφήνετε απλώς να κάνουν φροντιστήριο το απόγευμα. Ακριβώς αυτό. Δεν θέλουμε ο δάσκαλος, ο οποίος διδάσκει το πρωί στο ιδιωτικό σχολείο,
υπό την επωνυμία του ίδιου σχολείου να κάνει φροντιστήριο το απόγευμα εκμεταλλευόμενο στο ίδιο παιδί. Του ιδιωτικού σχολείου. Στον αυτό ίδιο χώρο ή σε άλλο. Στον ίδιο χώρο. Δεν με διάζει ο χώρο. Ο χώρο είναι δεύτερο. Μα θα ονομάσουν ενισχυτική διδασκαλία λοιπόν. Σχολείου. Επιτρέπεται η ενισχυτική διδασκαλία σε αυτή την περίπτωση. Ενισχυτική επιτρέπεται όπως επιτρέπεται. Αλλά η ενισχυτική είναι, στα πλαισία, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μέσα στο πρόγραμμα. Δεν είναι ξεχωριστή πληρωμή απ' έξω. Το απόγευμα. Είναι μέσα στο ωράριο. Δεν ξέρω αν ιδιοκτήτη ναι. σχολείου με τους διδάσκοντες, αυτές είναι σχέσεις ιδιωτικού δικαίου. Πάντως, σας λένε, η αλήθεια είναι ότι ξαναδεχόμαστε ίσως λίγο στο ότι απ' τη μια οι ιδιωτικοί φωνάζουν ότι τους φορτώνται παραπάνω πράγματα, απ' την άλλη λένε ότι κλείνοντας τα πειραματικά και τα πρότυπα και τα αυτά και βαθμίδια, στέλνετε τα παιδιά που θεωρούν ότι μπορούν να προκόψουν γρήγορα, τους στέλνετε στο ιδιωτικό σχολείο. Είναι μια άλλη τεράστια συκοφαντία. Τεράστια συκοφαντία. Αυτό που κάνουμε δεν καταργούμε ούτε τα πρότυπα ούτε τα πειραματικά. Διακρίνουμε τις δύο κατηγορίες. Ναι. Τα πρότυπα είναι πολύ καλά σχολεία με διδάσκοντες με περισσότερα προσόντα, όπου δοκιμάζεται συνήθως η συνάρτηση με κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα. Νέοι μέθοδοι διδασκαλίας μπορούν να γενικευθούν στα υπόλοιπα σχολεία και ούτω καθεξής. Μισό λεπτό. Έως τώρα αυτά είναι τα πειραματικά. Μπαίνανε με εξετάσεις σε ορισμένα σχολεία. Περιμένετε. Τώρα αυτά... το κάνετε με κλήρωση. Περιμένετε. Όχι ως τώρα, με τους νόμους Διαμαντοπούλου. Ναι. Μέχρι τότε ήταν κανονικά πειραματικά που μπαίναμε κλήρωση. Ναι, ωραία. Τώρα μπαίνουν, σου λέει με τον Διαμαντοπούλου, σου λέει μπαίνουμε με εξετάσεις για να μπουν οι καλύτεροι. Και αυτοί οι καλύτεροι θα μπουν σε ένα σχολείο υψηλής ναι, βαθμίδας ναι, 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 και θα γίνουν ακόμα καλύτεροι. Και εδώ καταλήγουν ότι μισείτε τους άριστους. Και σου λέει τώρα κάνει μια κλήρωση. Να παραλάβω λοιπόν. Ναι. Στα πειραματικά σχολεία πάντα εξορισμό. Πρέπει να υπάρχει κλήρωση για να μπορούν να δοκιμαστούν οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας σε ένα εύρος μαθητών που προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλα τα μορφωτικά περιβάλλοντα κτλ. Και άρα να μπορούν να δοκιμαστούν αυτές σε ένα πλαίσιο που αντικαθρεφτίζει κατά κάποιο τρόπο τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά είναι τα πειραματικά. Τα πρότυπα που είναι ιστορικά, που στο Βαρβάκι, ο παραδείγματος χάρη, η Ευαγγελική Σχολή και ούτω καθεξής. Έχουν ή είχαν κάποια από αυτά και όχι όλα εξετάσεις. Mm-hmm. Τις αφήνουμε. Και μάλιστα. Τις αφήνετε. Τις αφήνουμε βεβαίως. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει πλήρη συκοφάντηση. Μάλιστα. Διακρίνουμε τα δύο. Κύριε Υπουργέ, θέλω να μου σχολιάσετε το ρεπορτάζ που λέει ότι. Έγκυρο ρεπορτάζ, δεν αμφισβητείτε, αλλά θέλω να μου το σχολιάσετε. Δεν τα άκουσα εγώ με τα αυτιά μου, αλλά υπάρχει ιδιοκτήτης ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που λέει ότι ρώτησε τον κύριο Κουράκη. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να μας κλείσετε. Προφανώς αναφερόμενος σε όλα αυτά και εκείνος το απάντησε όχι θέλουμε να σας καταστήσουμε περιτούς. Αυτά είναι ερωτήσεις του κύριου Κουράκη. Θέλω να πω, όχι, με. Αυτό σαν φιλοσοφία ας πούμε σας... Να σας πω. Σας λέει κάτι. Να σας πω. Στην κατάσταση που ζούμε και για πολλά χρόνια ακόμα δεν είναι δυνατόν δια νόμου είτε ξέρω εγώ δια πολιτικής βουλήσεως να καταργηθούν τα ιδιωτικά σχολεία. Είναι καθαρό. Κάποια ιδιωτικά σχολεία είναι πάρα πολύ καλά, κάποια είναι λιγότερο καλά. Κάποια είναι απολύτως έντιμα στη σχέση τους ακριβώς. με τους μαθητές και τους. Όπως και στα δημόσια σχολεία κάποια είναι πολύ μπράβο, καλά ακριβώς. Και κάποια είναι ακριβώς, μπάχαλο. Ακριβώς. Έτσι. Άρα δεν έχουμε κανένα μέτωπο ενάντια στα ιδιωτικά σχολεία. Τα φροντιστήρια τι σκοπεύετε να κάνετε. Όλοι λένε και κάτι θέλουν να κάνετε, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Θα αλλά πω, έχετε καμιά πω. Συνταγή εσείς που μπορεί να πετύχει, διότι αλλωνών δεν έχει πετύχει. Προς Θεού όχι. Συνταγή προς Θεού όχι. Για τα φροντιστήρια, πρώτον αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκεί πολλοί άξιοι εκπαιδευτικοί που δεν βρίσκουν άλλο δουλειά. Δυστυχώς τα φροντιστήρια έχουν γίνει απαραίτητα στη βάση νοοτροπιών πολλών δεκαετιών. Θέλουμε να μειώσουμε τη συμβολή των φροντιστηρίων στην προετοιμασία των φοιτητών και θέλουμε να αναδείξουμε τον αυτόνομο ρόλο των λυκείων και των δημόσιων σχολείων. Γι' αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε τις πολλές εξετάσεις στο επίπεδο του δημόσιου σχολείου, ώστε τα φροντιστήρια να έχουν πολλές λαβές να αποκτήσουν, ας πούμε, νέους μαθητές ναι. και δει σε πολύ μικρές ηλικίες. Την εποχή μου φροντιστήριο πηγαίνει. Ένα άλλο θέμα που το πολύ να σας θέσω, βασιζόμενο σε δηλώσεις του Ανδρέα Λομπέρδου, και σας αφορά απολύτως αυτό, παρότι δεν είσαι, κάνατε εσείς τον νόμο. Υπάρχει λοιπόν η κριτική που λέει ότι με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου μπορούν να μείνουν στην εκπαιδευτική κοινότητα και καθηγητές οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για παιδεραστία. Επουδενή λόγο. Και για διάφορα τέτοια. Επουδενή λόγο. Να το ξεκαθαρίσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Γενικότερα πριν φτάσουμε στο θέμα που λέτε θυμόσαστε ότι με τους προηγούμενους νόμους απλή καταγγελία
αρκούσε για να τεχθεί κάποιο σε διαθεσιμότητα. Ναι, εγώ για παιδεραστία όμως. Λέω γενικά. Καταργείται αυτό με την εξαίρεση καταγγελιών που αφορούν τέτοια θέματα. Με την εξαίρεση τέτοιων καταγγελιών. Είπε ο Λοβέρδος λοιπόν ότι είχαν περάσει μια ρύθμιση τον Νοέμβριο του 2014 με την οποία απομακρύναν από τα σχολεία όσους εμπλέκονταν σε υποθέσεις παιδεραστίας πριν ακόμα τους ασκηθεί ποινική δίωξη. Ναι. Αυτό ισχύει και τώρα. Αυτό ισχύει και τώρα. Δεν θα πειραχτεί αυτό. Δεν θα πειραχτεί αυτό. Υπάρχει σαφής εξαίρεση στον νόμο δηλαδή που λέει ότι. Για την παιδεραστία. Ναι, μεν οι άλλοι πρέπει να ασκηθεί δίωξη, που είναι και λογικό σε ένα σημείο. Ακριβώς. Για να απομακρυνθούν. Όταν υπάρχει όταν απλή είναι... καταγγελία για παιδεραστία, τίθεται θέμα για το δάσκαλο προφανώς. Και δεν μπορεί με απλή έστω καταγγελία να συνεχίσει να διδάσκει. Και πώς το λένε αυτό το πράγμα τότε. Ότι... Ρωτήστε αυτούς που το λένε, τι να σας πω. Εγώ το θεωρούσα δεδομένο ότι έτσι είναι. Ρωτήστε αυτό που λέτε. Είναι απολύτως αυτονόητο. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, η διάψευση. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε τον Υπουργό εδώ. Εντάξει, βεβαίως. Να πάμε σε ένα. Βλέπουμε εδώ στο μεταξύ το. Είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Έχει φτάσει ο Αρχιεπίσκοπος στην Αγία Βαρβάρα.